Θα αλλάξουμε τώρα. Καλημέρα στον κύριο Σιονίδη, τον δήμαρχο Παιωνίας. Καλημέρα στον δήμαρχο Παιωνίας. Καλημέρα σας από το Πολύκαστρο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, δήμαρχε. Καλημέρα. Θα πάμε μαζί του να παρακολουθήσουμε ένα οδηπορικό του Open στην Ιδωμένη, όπου θα μας τα πει και ο κύριος δήμαρχος. Έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξημένες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Μίλησαν στην κάμερα του Open πρόσφυγες και μετανάστες και μας κατήγγειλαν βίαιες επαναπροωθήσεις από σκοπιανούς αστυνομικούς και μας δείχνουν και τα τραύματά τους στην κάμερα. Για πάμε. Είμαστε στην Εθνική Οδό, στο δρόμο για την Ιδωμένη. Η κακοκαιρία Αθηνά πλήττει τη χώρα μας και αυτή τη στιγμή δύο μετανάστες διασχίζουν την Εθνική Οδό για να φτάσουν στη Βόρεια Μακεδονία και από εκεί να πάνε σε ένα άλλο κάμπ, καθώς έχουν έρθει εδώ και λίγες ημέρες στην Ελλάδα από την Τουρκία. Ο ένας είναι από το Μαρόκο και ο άλλος από τη Συρία. Εδώ που βρισκόμαστε, τα Σκόπια απέχουν ούτε ένα χιλιόμετρο. Τριγύρω μου υπάρχουν διάφορα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Σε αυτά βρίσκουν καταφύγιο πρόσφυγες και μετανάστες που επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα μας και διασχίζουν τα σύνορα. You're all from Pakistan? Yeah. Where are you gonna go now? Serbia. No police, no. Journalists. No police. From Afghanistan? When did you come here in Greece? Before some days, some weeks. The problem is there for us who don't like the Taliban and they came into our home and they hit us. What happened? What happened? You were in Turkey and they hit your son? Ο Ράτα από τη Συρία είναι 8 ετών και έφτασε στη χώρα μας πριν από λίγες ημέρες μέσω των χερσαίων συνόρων μας με την Τουρκία. Παρόλο που έχει τραυματιστεί, το ταξίδι μαζί με την οικογένειά του θα συνεχιστεί κανονικά. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, μας λέει ο πατέρας του. Είμαστε σε ένα από τα μονοπάτια που ακολουθούν πρόσφυγες και μετανάστες πάρα πολύ κοντά στα σύνορά μας με τα Σκόπια. Όπως μπορείτε να δείτε, πίσω τους αφήνουν πλαστικές σακούλες, τις οποίες τις χρησιμοποιούν για τις περιόδους που βρέχει, όπως τώρα, αλλά και κονσέρβες. Το δράμα τους το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ και όπως καταγγέλουν στο Open, οι ταρίφες των ηλεκτροδιακινητών είναι διαφορετικές τόσο αναπερίπτωση, αν θέλουν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, όσο και αναεθνικότητα. Πόσα θα πληρώσετε για να πάτε σε Σερβία? Λεφτά. Λεφτά. 800. 800 ευρώ. Ναι. 1,000 euros to the Turks. 1,400 ευρώ για να πάει από την Θεσσαλονίκη στη Σερβία, ένας πρόσφυγας από τη Συρία. Σε ένα άλλο εγκαταλελειμμένο και αυτό κτίριο, βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο και όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν σχεδόν 20 άνδρες εδώ. Είναι όλοι τους από την Ινδία και σκοπεύουν να φύγουν από τη χώρα μας, πάλι πληρώνοντας διακινητές. Είμαστε ένα χιλιόμετρο και ούτε ένα χιλιόμετρο μακριά από τα σύνορά μας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως μας καταγγέλουν πρόσφυγες και μετανάστες, διότι έρχονται από πολύ διαφορετικές περιοχές. Στα Σκόπια οι αστυνομικοί τους χτυπούν και τους στέλνουν πίσω στην Ελλάδα. Can I see it? When did that happen? Three days ago. Macedonia here police go back Serbia. In North Macedonia, they take us and they hit us too. Another, my friend, they take him and they hit him and they take all his clothes and they send him in the water, a big water, and inside they hit him and put him in the water. Οι περισσότεροι δεν πτωούνται. Θα ξαναπεράσουν τα σύνορα, όπως μας λένε. Ένας από αυτούς είναι ο Ακπαρ Σαχή, 25 ετών από το Αφγανιστάν. Ήρθε στη χώρα μας μέσω Τουρκίας το Σεπτέμβριο. Τον συναντήσαμε την πρώτη μέρα του οδηπορικού μας. 2-24 ώρα αργότερα τα είχε σχεδόν καταφέρει. Είχε φτάσει πληρώνοντας διακινητές στην πόλη Μπογκοβίνια της Βορείου Μακεδονίας. Αλλά λίγο πριν περάσει τα σύνορα με τη Σερβία, τον συνέλαβαν μαζί με άλλους 6 και πάλι αστυνομικοί. Where are you? I'm in of Macedonia. Did they hit you again? Now the police has good behaved. The Macedonia police is good behaved with us. They are taking to
from me and my friends' foods and water, the, all of this. Don't know what's the reason, what is the, my and my friend's future about this country. It's a problem to me. I will call you back now. Okay. Okay, take care. Take care. Το open είμαστε. Πηδούν όμως τώρα, είδαμε έναν άνθρωπο πάνω στο βαγόνι. Πηδάνε πάνω στα τρένα, πηδάνε. Τους βλέπετε να πηδάνε στα τρένα. Ναι. Άλλοι πηδάνε, άλλοι πέφτουνε, έχουμε και, εντάξει, άλλοι χτυπάνε. Ναι, κάτι τέτοιο, ένα πράγμα συνεχόμενο δηλαδή. Δηλαδή προσπαθούν να φύγουν για να μην τους βρει αστυνομία και πηδούν πάνω στα τρένα την ώρα που είναι εν κινήσει. Εν κινήσει είναι, ανεβαίνουν, τους πέφτουν τα σακίδια, πέφτουν κάτω, κάπως έτσι. Καθημερινά γίνεται αυτό. Περίπου, σχεδόν κάθε μέρα. Τελικός προορισμός η Ουγγαρία. Σε κάθε τρένο υπάρχουν τέτοια έγγραφα τα οποία πρόσφυγες και μετανάστες θα κοιτούν. Το συγκεκριμένο λοιπόν τρένο που θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά θα φτάσει στην Ουγγαρία μέσω Γευγελής. Για κλάματα είναι τώρα. Τώρα είναι στη γύρω περιοχή, μέσα σε ρέματα κοιμούνται, κόβουν ξύλα, απελπισμένοι είναι. No police! Stay! Where are you from? Pakistan. What happened to you? Going back to the foot. Come down, Ugra. This problem, police. Today? Today? Today, Mugdinia. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα με τις βίες επαναπροώθησης. Κύριε Δήμαρχε, πώς βλέπετε τα πράγματα πάνω, έχουν αυξηθεί οι ροές? Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αύξηση των ροών, καθώς είχαμε τα γεγονότα στο Αφγανιστάν, οπότε ήταν αναμενόμενο να αυξηθούν οι ροές. Αλλά γενικά ήθελα να πω ότι το ρεπορτάζ παρουσιάζει πλήρως την εικόνα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Μπορεί η δομένη να εκενώθηκε πριν από 5,5 χρόνια, αλλά αυτό το φαινόμενο συνεχίζει να υπάρχει και κατά περιόδους έχουμε έξαρση του φαινομένου, όπως συμβαίνει και τελευταία. Μιλάγαμε και χθες, κύριε Δήμαρχε. Σας είπα ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι Παρασκευή, Σάββατο και κάποιες ώρες την Κυριακή ήμασταν εκεί, δεν είδαμε καθόλου αστυνομία. Ένα περιπολικό το οποίο και δεν μας σταμάτησε παρόλο που ήμασταν τρεις μέρες εκεί. Το έχω πει πολλές φορές στους αρμόδιους και στην επιθεώρηση Βορειοελλάδος και σε επίπεδο διεύθυνσης ότι χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση στην περιοχή, καθώς αυτές οι ροές όλες που περιγράφεται στο ρεπορτάζ διέρχονται και μέσα από κατοικημένες περιοχές. Οπότε δημιουργείται και ένα αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους. Mm-hmm. Δεν φτάνει που η περιοχή έχει επιβαρυνθεί με τη φιλοξενία μιας δομής που σήμερα αριθμεί περίπου 1.100 φιλοξενούμενους. Έχουμε και αυτήν τη ροή που περιγράφεται καθημερινά. Στο αρμόδιο Υπουργείο κάνετε αναφορές, περιγράφετε την κατάσταση. Τι γνωρίζουν απολύτως? Ναι, κατά καιρούς απευθυνόμαστε σε όλα τα αρμόδια υπουργεία και το μεταναστευτικής πολιτικής και το δημοσίας τάξεως. Ναι. Βέβαια, με μεγάλη έκπληξη είδαμε ότι πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, επισκέφθηκε τον Εύρο, όπου όντως υπάρχει σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Αλλά καλό ήταν να επισκεφθεί και τη δική μας περιοχή, καθώς δεν υπολοιπόμαστε κι εμείς προβλήματα που αφορούν το μεταναστευτικό. Άρα λοιπόν, αυτό που ζητάτε κατά κύριο λόγο είναι η ενίσχυση της αστυνόμευσης, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στα τρένα, διότι εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με το προσφυγικό. Πηγαίνουν και πηδούν πάνω στα τρένα, ακόμα και εν κινήσει. Κύριε Δήμαρχε, έχουν υπάρξει και περιστατικά τραυματισμών ή ακόμα και χειρότερα? Υπήρχαν θανατηφόρα ατυχήματα. Στο ένα, μάλιστα, ήμουν πολύ κοντά, έγινε μέσα στην πόλη του Πολυκάστρου. Στην προσπάθειά του, ο ένας μετανάστης να επιβιβαστεί στο τρένο το οποίο ήταν εν κινήσει, παρασύρθηκε, έπεσε στις ράγες και είχε ακαραίο και φρικτό θάνατο. Γνωρίζω άλλες δύο περιπτώσεις στην Ιδωμένη. Στη μία περίπτωση,
Ένας εξ αυτών ανέβηκε πάνω στο βαγόνι, βρέθηκε μέσα στο, στο πεδίο υψηλής τάσης και έγινε κάρβουνο. Γιατί να θυμίσω ότι η γραμμή αυτή είναι με ηλεκτροκίνηση. Και ναι. Μια άλλη περίπτωση που μου αναφέρθηκε, είχαμε ακροτηριασμό.